Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικόλαου, όπου σήμερα έχουμε παιχνίδι του Summer League. Μπαίνουμε σε καλοκαιρινή διάθεση σιγά σιγά με την Clio και τους Westside να ρίχνονται στην μάχη του Summer League. Και το παιχνίδι να ξεκινάει με την Clio να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση και έχουμε και το πρώτο foul νωρίς πάνω στον Τσιολό. Οι δύο ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στην development κατηγορία του καλοκαιρινού πρωταθλήματος σήμερα έχουν βάλει ως στόχο να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα σε αυτή τη νέα καλοκαιρινή προσπάθεια και να ξεκινήσουν με νίκη. Τις υποχρεώσεις του ωστόσο μία ομάδα θα τα καταφέρει και μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή. Westside τώρα στην επίθεση με τον Μπελεχάκη να παίρνει το τρίποντο, να μην το βάζει ωστόσο, το rebound στα χέρια των Ροζ με τον Αμπατζή. Από το πλάι το σούτ είναι για δύο, είναι άστοχο ωστόσο. Ναι, ευκαιρία για την Clio και θα έρθει και το πρώτο καλάθι από τον Θεοδωρόπουλο για το 2-0. Ανοίγουν το σκορ οι σημερινοί γηπεδούχοι. Μελεχάκης, Αδελφόπουλος, πασάρι τελικά. Το τρίποντο είναι άστοχο από τον Ιφαντίδη. Κιόλος Αμπατζής από το πλάι είναι εύστοχος. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για την Clio. Για το 4-0. Πόδι τώρα από τον Φόρτη. Αδελφόπουλος. Λέγκας. Αδελφόπουλος ξανά συνεργάζεται με τον Λέγκα. Έχουμε παράβαση των μισών λεπτών. Τσιόλος τώρα οργάνωνε την επίθεση για την ομάδα του. Αμπατζής. Τσιόλος. Παίρνει το screen, εκτελεί από το ύψος των βολών και θα βρει στόχο. 6-0. Άλλο ξεκίνημα για την Clio. Ακόμα οι Westside αναζητούν το πρώτο τους καλάθι στην αναμέτρηση. Μελεχάκης για να το βρει. Δεν θα το κάνει με το τρίποντο. Το rebound στη χέρια του Λέγκα. Αντίδης. Προσποιείται Λέγκας, θέλει να πλησιάσει. Φρονιμόπουλος αστοχή κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Αδελφόπουλος είναι εκεί για το θετικό rebound. Νέο σουτ για τρεις, αστοχό και αυτό. Αστοχές οι πρώτες επιθέσεις των Westside, οι οποίοι παραμένουν στο 0. Θεοδωρόπουλος από μέση απόσταση. Μακρινό rebound επιθετικό από τον Ναμπατζή, ο οποίος ζητάει ηρεμία. Τσιόλος θα το πάρει και θα το βάλει. Υποπίεση μάλιστα. Θα γίνει το 8-0 από την Clio, η οποία στο πρωτάθλημα, το χειμερινό πρωτάθλημα σε Development League κατάφερε να φτάσει μέχρι τους 16, ενώ θα έρθει και το πρώτο τρίποντο από τον Μπελεχάκη για το 8-3. Ανοίγουν το σκορ και οι Westside έπειτα από σχεδόν 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Όπως σας έλεγα λοιπόν, η Clio έφτασε μέχρι τους 16 της Development League. Εκεί γνώρισε τον αποκλεισμό από την Hannibal. Τερμάτισε πέμπτη στην κανονική διάρκεια με 17 νίκες και 9 ήττες συνολικά. Ωστόσο δεν καταφέρει να έχει κάποια συνέχεια στα play-off και άφησε τις υποχρεώσεις της από το πρώτο και last match, ενώ θα γίνει το λάθος ξανά από τους Westside.
Σιόλος. Η πάσα δεν είναι καλή από τον Παπαδάκη, ο οποίος θέλησε να βρει τον Θεοδωρόπουλο, αλλά η πάσα του ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Στην development 2 league συμμετείχε η Κλειώμη, συγχωρείτε, δικό μου λάθος, ενώ θα έρθει και το δεύτερο τρίποδο του Μπελεχάκη, ο οποίος θα μειώσει σε 8-6. Σιόλος. Θεοδωρόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως, δεν είναι καλό το τελείωμα. Αμπατζής. Στα 13 δευτερόλεπτα η επίθεση της γηπεδούχου ομάδας, ενώ θα βγει στον εφηδιασμό τώρα ο Ιφαντίδης και με το δεξί θα τελειώσει τη φάση και θα φέρει το μάτσα ίσα. 8-8 λοιπόν το σκορ. 3-35 ακόμα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η Westside πάνε το μάτς στην ισοπαλία. Σιόλος. Παπαδάκης ξανά, Σιόλος θα πάρει το σούτ, ήταν λίγο αδύναμο. Θα πατήσει το εξαιρετικό rebound. Νέα ευκαιρία για την Κλειώτη, τώρα θα έρθει το καλάθι. Και τρίτη ευκαιρία για τον Θεοδωρόπουλο, θα έρθει στο αυτή τη φορά για το 18. Αδελφόπουλος. Λέγκας. Επάνω του ο Τσιόλος δυναμικά. Δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Η κατοχή παραμένει στους Westside. Ενώ έχουμε και το πρώτο time out του παιχνιδιού. Επιστροφή στο παιχνίδι μετά το time out των γηπεδούχων. Η μάχη συγκεί κάτω από την ρακέτα της Κλειώ. Θα φέρει το φάουλ. Θα φέρουν το φάουλ από τον Παπαδάκη. Στον εφηδιασμό η Κλειώ δεν μπορεί να βρει κάτι με τον Φόρτη. Ενόχλητο στο τρίποντο, Ιφαντίδης εκτελεί για το προσπέρασμα. 11 το σκορ. Σιόλος. Το σούτ αστοχό από τον Καραμπέτσα, από το μεταγραφικό απόκτημα της Κλειώ, ο οποίος ήρθε για να βοηθήσει στο Summer League και όπως μας είπε ο Αμπατζής στις δηλώσεις, ελπίζουν να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στα επόμενα πρωταθλήματα. Μελεχάκης. Θα πάρει το τρίποδο ξανά, η Φαντίδησα εκτελέσει ξανά. 10-14. Ωραία κυκλοφόρηση μπάλα, αλλά έγινε το λάθος από τους Ρόζ. Σαράντα ένα δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Από τα δεξιά δεν είναι καλό το τελείωμα, ωστόσο η κατοχή παραμένει στους Westside. Η Φαντίδης θα το βάλει και αυτό. Όχι, αυτή τη φορά δεν θα βρει στόχο. Καραμπέτσας. Σιόλος. Πατάει γερά και εκτέλει για 2, 12-14. 15 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους Westside. Το τρίποντο αμέσως είναι άστοχο και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκάλεπτου, με τους Westside να προηγούνται 12-14.
Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τις West Side μπροστά με 12-14. Είναι και τώρα στην επίθεση, Γκολόνης θα πάρει το σούτ αστοχή. Βάλα στα χέρια του Καραμπέτσα. Αμπατζής, ο οποίος επέστρεψε στο παρκέ. Έχει λίγο χώρο για να πλησιάσει. Η προσποίηση την έφαγε ο Ελμενσάουι και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του, στον Παπαδάκη. Και έτσι ήρθε το πρώτο ομαδικό φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Είναι βολές για τον παίχτη της Κλειό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον όμιλο που βρίσκονται οι δύο ομάδες, ο οποίος έχει Φιωρετσίνα, Τζιβάνα, μία συν μία, Λίκους, Κράσερς και Drunk Team. Ένας αρκετά αμφίροκος όμιλος και δυνατός, θα έλεγα. Αναμένεται να δούμε ωραία ματσάκια σε αυτό το καλοκαιρινό τουρνουά. Το μάτς ήρθε στα ίσα με τις δύο ευστοχές βολές, 14-14. Η Φαντίδης έμεινε μόνος του, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Δεν άλλαξε το σκορ. Καραμπέτσας συγκρατεί. Αμπατζής σηκώνεται από κοντά ο Θεοδωρόπουλος και δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. 16-14. Γκολόνης. Λέγκας. Δεν βρήκε χώρο να πάει προς τα μέσα. Η μπάλα στον Γκολόνη, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Δεν βρήκαν την ευκαιρία η Westside να πλησιάσει την ρακέτα, ωστόσο θα γίνει το λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Και έτσι η κατοχή επιστρέφει γρήγορα στα χέρια των Westside. Γκολόνης. Μενσάουι εκτελεί. Είναι μέσα, δεν το κατάλαβαν οι παίκτες, καθώς υπάρχει σχισμένο διχτάκι στην μπασκέτα. 16-17. Μας ξεγέλασε εδώ η φάση. Προβάδισμα τώρα για τους Westside, οι οποίοι κάνουν και πάλι το προσπέρασμα. Παπαδάκης, Θεοδωρόπουλος, είχε την πίεση του Λέγκα να διαχειριστεί, ο οποίος τώρα κατεβάζει για τους Westside. Φαντίδης από τη γωνία, εκτελεί, είναι άστοχος, κολλώνει στο εκθετικό rebound. Μενσάουι, Λέγκας, θα βρει πάνω στον Καραμπέτσα, ο οποίος θα του κάνει το foul. Γκολόνης, το πήρε ο Λέγκας, η μπάλα καταλήγει εκτός, κάλυψε καλά ο Θεοδωρόπουλος. Και τώρα Καραμπέτσας για την Κλειό, 7,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάποβλα του ημιχρόνου. Η Westside είναι μπροστά στο σκορ. Καραμπέτσας τσεκάρει τις επιλογές του. Κρατάει, παίρνει τώρα ο Παπαδάκης, ο οποίος θα αναλάβει και την εκτέλεση. Δεν έχει βρει σίδερο η μπάλα και έτσι έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης για την γηπεδούχο ομάδα. Λέγκας αφήνει έξω. Πάσα για τον Γκολόνη, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο. Θα βρει σίδερο. Μπαλά καταλήγει έξω, είναι για την Κλειό. Αλλαγή τώρα για τους Westside. Στο μάτς πέρασε ο Ανδρεάδης. Παπαδάκης.
βγάζει έξω. Το σούτ από μέση απόσταση είναι άστοχο. Διαχείρος Μπασχάλη. Φαντίδης βρήκε την πάσα, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Στόικας. Αμπατζής. Παπαδάκης βλέπει έξω τον Πασχάλη. Αμπατζής από το πλάι είναι άστοχος. Το rebound στα χέρια του Ανδρεάδη. Παραλίγο εκεί η ασυνεννόηση αναφέρει το λάθος, ωστόσο συγκράτησε ο Ιφαντίδης. Ανδρεάδης πάνω του. Ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ. Αλλαγές τώρα για τους Ρόζ. Σιόλος και Χόρτης επιστρέφουν στο παρκέ. Μενσάουι, Ανδρεάδης παίρνει μακριά. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Westside. Εκτελεί για 3 σειρά δυναμό το σουτ και καταλήγει έρβολη προσπάθειά του. Το σκορ δεν αλλάζει από το 16-17, ενώ έχουμε και το time out από την πλευρά των Westside. Η δράση συνεχίζεται εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. 5 λεπτά ακόμα μας χωρίζουν μέχρι τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Χόρτης δίσδυσε και από τα δεξιά άφησε την μπάλα στο καλάθι. 18-17 πήραν το σκορ. Ξανά μπροστά η Κλειό. Με τις εναλλαγές του προβάδισμα να είναι αρκετές στις τελευταίες φάσεις. Ενώ οι Westside θα περάσουν ξανά μπροστά με το τρίποδο του Κολόνη. 18-20. Αμπατζής είδε στα δεξιά τον Τσιόλο. Το σκέφτηκε για λίγο εκείνο, το πήρε και το έβαλε. 20-20. Οι Westside, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρωτάθλημα του rebound, στο σημερινό πρωτάθλημα του μπασκετάκι, στην κατηγορία μάλιστα μάλλον του rebound. Να δούμε τώρα τον εμφυλιασμό, δεν θα έρθει αρχικά από την Κλειό. Τσιόλος τώρα ηρεμή. Θεοδωρόπουλος από το πλάι είναι άστοχος. Αμπατζής, επιθετικό rebound και φάουλ. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα νωρίτερα για, για τους Westside, οι οποίοι αποκλείστηκαν στους 8 της Rebound League από τους Colombians, οι οποίοι επικράτησαν 107-65 στο πρώτο παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια οι Westside δεν κατέβηκαν στο δεύτερο και έτσι η πορεία τους στη Rebound League έλαβε τέλος. Στην κανονική διάρκεια, να υπενθυμίσω, είχαν τερματίσει στην τέταρτη θέση με 10 νίκες και 6 ήττες συνολικά, μέχρι να γνωρίσουν την ήττα στους 8. Από την άλλη, τώρα ο Πασχαλής θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 22-20. Νέο σφύριγμα αυτή τη φορά για τους Westside από δύο φάουλ οι δύο ομάδες. Μπαλά έξω στον Ιφαντίδη. Έχει βάλει νωρίτερα αυτό το σουτ, θα το βάλει και τώρα. 22-23. Βάζει ξανά μπροστά την ομάδα του ο παίκτης των Westside. Σιόλος, Χορτής, Πασχάλης ψάχνει την πάσα στον αέρα. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των γηπεδούχων. Θα έρθει το καλάθι από τον Χόρτη. 24-23. Μία σου και μία μου είναι το παιχνίδι μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες. Με τις εναλλαγές του προβάδισμα να είναι αρκετές. Αδελφόπουλος, Ανδρεάδης, Φαντίδης, έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, θα βρει σίδερο τώρα. Το rebound στα χέρια του Αμπατζή.
Μισιόλος. Πάει από τα δεξιά. Ζητάει και παίρνει έξω ο Αμπατζής. Μισιόλος το έχει αυτό το σούτ, δεν θα το βάλει τώρα. Ένα και 50 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Φαντίδης περνάει την πάσα για τον Αδελφόπουλο. Γκολώνης, 5 δευτερόλεπτα. Αδελφόπουλος από το πλάι, είναι δυνατό το σουτ. Απατζής παίρνει το σκριν από τον Θεοδωρόπουλο, πάει μέχρι το τέλος. Δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Φαντίδης ξεμαρκάρεται. Αδελφόπουλος ξανά για τον Ανδρεάδη. Βλέπει ότι είναι μόνος του, αλλά δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ούτε στη συνέχεια ο Αδελφόπουλος. Θα γίνει το κλέψο από τον Γκολώνη. Η Φαντίδης. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Στόικας πιέζεται, αφήνει στον Αδελφόπουλο, η μπάλα φτάνει στον Ιφαντίδη, θα πάρει το τρίποντο. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι για τους Westside. Και η μπάλα καταλήγει εκτός. Και τώρα έχουμε το time out. Για τα 5 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Σιόλος κρατάει. Καραμπέτσας. Χόρτης. Του δημιουργεί χώρο ο Θεοδωρόπουλος. Είναι άστοχος, κολλώνει στο rebound. Και τώρα όλη η επίθεση είναι για τους Westside, οι αν ευστοχίσουν θα πάνε προηγούμενοι. Στο ημίχρονο η πάσα δεν είναι καλή. Νομίζω δεν θα γλιτώσουν το λάθος φιλοξενούμενοι, οι οποίοι αφήνουν 5 δευτερόλεπτα στην κατοχή των γηπεδούχων. Υπάρχει τώρα ένα θέμα με τον φωτεινό πίνακα. Περιμένουμε να διορθωθεί. 6,2 στη διάθεση της Κλειώτσι. Όλος βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. 2 δευτερόλεπτα, 1. Γκολώνης προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά αστόχει στην προσπάθεια του πίσω από το κέντρο. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Κλειώ Westside 24-23. Οι πεντάδες είναι ήδη στο παρκέ και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Με την Κλειώ να βρίσκεται σε αυτή την επίθεση, την οποία θα οργάνωσει ο Τσιόλος. Θα πάρει το σουτ κατευθείαν εκείνος και το φάουλ αμέσως από τον Λέγκα. Βολές για τον παίχτη της Κλειώ. Θα στοχίσει το πρώτο Τσιόλος, παραμένει το 24-23. Θα χάσει και τη δεύτερη. Χόρτη στο επιθετικό rebound. Καραμπέτσας. Του δίνει το screen ο Θεοδωρόπουλος, θα παίξουν το pick and roll, το οποίο θα φέρει και το δίποντο για το 26-23. Λέγκας, Βελεχάκης, από την κορυφή προσποιείται. Θέλει να πλησιάσει ο Φρονιμόπουλος. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Βελεχάκης άθρωπος στο τρίποντο. Βγαίνει δυναμικά ο Ιφαντίδης, κάνει το κλέψιμο, θα φέρει και το καλάθι για το 26-25. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από τον παίχτη των Westside, σε αντίθεση με αυτή την αντίδραση των γηπεδούχων.
το πλάι είναι εύστοχος, 28-25. Στο συν 3 πλέον η Κλειό. Καμία ομάδα μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να φτιάξει μια απόσταση στο παιχνίδι. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Με τους δύο μέχρι στιγμής να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Ενώ ο Ανδρεάδης, ο Λέκας θα στεθεί στο τρίποντο των Westside. Και όλος προσπαθεί να σπάσει την πίεση. Θα περάσει τώρα το κέντρο. Χορτής. Παίρνει ξανά. Αδελφόπουλος είναι πάνω του. Τσιόλος από μέσα απόσταση είναι εύστοχος. 30-25. Στο συν 5 πλέον η Κλειό. Και νομίζω πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει κάποια από τις δύο ομάδες. Πέρα από το ξεκίνημα. Στο οποίο η Κλειό προηγήθηκε. Και με 8-0. Αδελφόπουλος αστοχή, Χορτής. Τσιόλος. Θα το πάρει ο ίδιος. 32-25. Μπήκαν αποφασιστικά στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι και καταφέρουν να φτιάξουν μια διαφορά 7 πόντων. Λέγκας. Κακή η πάσα για τον Μπελεχάκη. Τον δυσκόλεψε αρκετά. Τσιόλος. Στα μέσα, η μπάλα καταλήγει εκτός από την παρέμβαση του Μπελεχάκη, ο οποίος αφήνει 14 δευτερόλεπτα στην διάθεση των γηπεδούχων. Θεοδωρόπουλος δεν περνάει η πάσα του. Λέγκας. Κρατάει, παίρνει το screen. Θα εκτελέσει, αλλά κάπως άγαρμα. Γρήγορη επίθεση τώρα για τους γηπεδούχους και γρήγορο καλάθι από τον Χόρτη για το 34-25. Ξεφεύγουν στο συν 9 πλέον οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν μπει αρκετά δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Μπελεχάκης από το πλάι δεν μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό το σερί των αντιπάλων. Πολύ ωραία πάσα του Σιόλου. Ο Παδάκης είδε εκεί τον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος ερχόταν με φόρα. Αστοχή και στην δεύτερη προσπάθεια εκείνος. Μπελεχάκης. Περνάει πάσα για τον Μπελεχάκη, προσποιείται αρχικά, θα πάρει το φάουλ συνέχεια από τον Χόρτη για τις δύο βολές. Από τους Westside, οι οποίοι κάνουν δώρο την κατοχή στην Κλειό. Δεν θα εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία που τους δόθηκε. Μακρινή πάσα περνάει για τον Λέγκα. Προτιμάει να παίξει έξω τον Μενσάουι. Λέγκας ξανά στο πλάι, αστοχή. Και το rebound στα χέρια του Παπαδάκη. Αυτός καθαρίζει τη φάση, Καραπέτσας τώρα. Γυρίζει κατευθείαν. Ο Πασχάλης νομίζω έκανε. Έβαλε δύσκολο στον εαυτό του. Θα μπορούσε να πλησιάσει πιο εύκολα στην αντιπαλή ρακέτα. Μπατζής. Παπαδάκης το πήρε.
και το rebound στα χέρια τον Westside, οι οποίοι έχουν προϋποθέσεις εδώ για εφνιδιασμό. Σταματάει, θα δεχτεί την τάπα, αλλά αντικανονικά όπως λέει ο ρέφερι. Ήρθε με φόρα και ο Παπαδάκης για να κόψει το τρίποδο του Ιφαντίδη, ωστόσο πρέπει να βρει και χέρι. Στην πρώτη βολή ο Ιφαντίδης. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Έχει ακόμα μια ευκαιρία, θα τη βάλει την τρίτη. 36-28. Καμπατζής. Καραμπέτσας, Χόρτης. Θα το πάρει για δύο, βρίσκει σίδερο. Το rebound στα χέρια του Λέγκα. Ιφαντίδης. Πάει για βοήθεια ο Μπατζής. Λέγκας δεν είχε κάποιον μπροστά του. Επέλεξε να εκτελέσει και καλά έκανε. 36-30. Μειώνουν στους 6 τώρα οι Westside. 4 και 10 ακόμα να απομένουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Χόρτης. Καραμπέτσας. Αμπατζής ο οποίος έχει βρεθεί στα δεξιά. Υποπίεση είναι η προσπάθεια η οποία θα καταλήξει στο καλάθι. 38-30. Μελεχάκης. Δεν θα βρει στόχο το τρίποντό του. Πασχάλης. Ήρθε εκεί με φόρα πίσω ο Ιφαντίδης. Τον πίεσε και έγινε τελικά το κλέψιμο. Πάει μόνος του τη φάση ο παίκτης των φιλοξενούμενων, δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι. Καμπατζής, Παπαδάκης, Χόρτης πάει προς τα μέσα, πέφτει πάνω στον Φρονιμόπουλο, ωστόσο αυτό δεν τον εμποδίζει να φέρει τους δύο πόντους στην ομάδα του, να γράψει το 40-30 και να αναγκάσει τους Westside να καλέσουν time out. Επιστροφή στη δράση. Η Κλειό έχει καταφέρει να φτιάξει μια διαφορά 10 πόντων. Έχει καταφέρει να πάρει μια απόσταση από τους Westside, οι οποίοι δείχνουν να δυσκολεύονται κάπως στις τελευταίες φάσεις. Δεν έχουν αποφασιστεί και στις επιλογές τους. Ενώ ο Ανδρέας θα στοχίσει στο τρίποντο. Χόρτης πάει μέχρι το τέλος. 42-30. Συνεχίζουν οι γηπεδούχοι, αυξάνουν πλέον τη διαφορά στο σύν 12. Μελεχάκης βάζει πλάτη, περνάει πάσα τελικά για τον Ελμενσάου, ο οποίος δυσκολεύεται αρκετά, θα βρεθεί και στο παρκέ. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Η κατοχή παραμένει στους Westside από τον Τσιόλο. Έγινε το φάουλ, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Μελεχάκης στο σίδερο προσπάθεια. Τσιόλος θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά τον Χόρτη. Το καταδιώκουν δύο αντίπαλοι, αλλά εκείνος δίχως να αγχωθεί καθόλου. Θα κάνει το 44-30. Σερί 8-0 διανύουν οι γηπεδούχοι. Ανδρεάδης εδώ με ένα περίεργο τρόπο με το κεφάλι έκανε το κλέψιμο. Θα πάρει και το φάουλ στην συνέχεια από τον Θεοδωρόπουλο, αν είδα καλά. Τρίτο ομαδικό για την Κλειό. Ένα υπερθυμίζω έχουν οι Westside. Ανδρεάδης. 7 δευτερόλεπτα, Μπελεχάκης. Πασά δεν περνάει από τον Χόρτη. 3 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των Westside. Μελεχάκης παίρνει αμέσως για να προλάβει και το χρονόμετρο.
Θεοδωρόπουλος, Τσιόλος, ευκαιρία τώρα να συνεχίσει το σερί της Κλειό. Δεν θα το κάνει καθώς η συνεργασία Τσιόλου και Πασχάλη δεν θα βγει. Έγινε το λάθος από τους Ρόζ, ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Ορτής το κλέψιμο, ζητάει ο Τσιόλος. Θα είσαι κύριον η μπάλα, με το δεξί θα ευστοχίσει. 46-30. Σερί 10-0 για τους Ρόζ, οι οποίοι μπορούν να το αυξήσουν τώρα. Πάλι η πάσα του Τσιόλου είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Αμπατζής. Μπελεχάκης κολλημένος πάνω του Αμπατζής. Περνάει ο Μπελεχάκης. Ελμενσάουι προσποιείται για να αποφύγει την πίεση του Πασχάλη. Πάει πάνω το Θεοδωρόπουλος. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Είναι δύο βόλες για τον παίχτη των Westside. Ενώ συμπληρώθηκαν και τα πέντε ομαδικά των γηπεδούχων. Άστοχο στην πρώτη. Αστοχήσει και στην δεύτερη. Αμπατζή στο rebound και 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Τσιόλος, Αμπατζής, στα 5 δευτερόλεπτα θα χάσει την μπάλα και η κατοχή περνάει στα χέρια των Westside. Με το ρόλο ωστόσο να δείχνει 0,5, δεν ξέρω αν προλάβουν να κάνουν κάτι οι φιλοξενούμενοι. Όχι. 2,5 δευτερόλεπτα λέει ο ρέφερι. Μπελεχάκης εκτελεί αμέσως, θα βρει σίδερο και φτάνουμε στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 46-30. Ξεκίνημα λοιπόν και για το τέταρτο δεκάλεπτο με την Κλειό να έχει το προβάδισμα στο μάτς με 46-30 έπειτα από το αρκετά καλό τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο έκλεισε με ένα σερί 10-0 και κατάφερε έτσι να χτίσει μια απόσταση από τους Westside και να προηγείται αυτή τη στιγμή με συν 16. Φάουλ τώρα στον Τσιόλο, ο οποίος θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Στην πρώτη. Θα βάλει και την δεύτερη για το 48-30. Βολώνει Σιφαντίδης, πάνω του ο Τσιόλος. Φάουλ τώρα και καλάθι, μετράει κανονικότατα το καλάθι του Ιφαντίδη. Αυτός δεν προλάβει να κάνει αγκέρα το φάουλ ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος έκανε μόλις το τρίτο του φάουλ. Εύστοχος στην συμπληρωματική βολή ο Ιφαντίδης. Καλής, Καραμπέτσας μας συγχωρείτε. Θα τα δει και ο Αδερφόπουλος, θα του κάνει το φάουλ. Αμπατζής πήρε κατευθείαν από τον Καραμπέτσα. Μπάλα κατάληγε εκτός και παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Αμπατζής κάτσει έξω. Έχουμε μια διακοπή, καθώς υπάρχει ξανά θέμα με τον φωτεινό πίνακα.
διακόπτουμε τώρα για λίγο και επιστρέφουμε με την επανέναρξη του μάτς. Όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το μάτς. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Φαντίδη, ο οποίος φτάνει μέχρι το τέλος, αλλά στοχή στο lay-up, έχει και δεύτερη ευκαιρία για το 48-35. Τσιόλος. Θεοδωρόπουλος. Ξανά η μπαλά στον Τσιόλο, ο οποίος είναι ανενόχλητος στο πλάι. Το rebound στα χέρια του Γκολόνη. Πιέση ψηλά από τον Καραμπέτσα, ο οποίος δυσκολεύει αρκετά τον Ιφαντίδη και θα κάνει το φάουλ. Αδελφόπουλος. Φαντίδης. Πάνω του ο Καραμπέτσας. Γκολώνει στα 7 δευτερόλεπτα, φάουλ από τον Τσιόλο. Λέγκας. Γκολώνει, θα το πάρει. Δεν θα βρει ούτε Στεφάνη προσπάθεια. Τσιόλος. Αμπατζής. Ωραία η πάσα του για τον Τσιόλο, δεν θα την κάνει ασίστ εκείνος, έρχεται στη συνέχεια ωστόσο ο Θεοδωρόπουλος για να ευστοχίσει. 50-35. Σταθερά σε ρόλο οδηγού στο 4ο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι. Πάω τώρα στον Αδελφόπουλο, το οποίο φέρνει τις διαμαρτυρίες από την πλευρά των Ροζ. Ο Αδελφόπουλος είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή των βολών έπειτα από το τρίτο ομαδικό της Κλειό. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Θα χάσει και την δεύτερη. Παραμένει διαφορά στο συν 15. Καραμπέτσας. Θα κάνει το κλέψιμο ο Αδελφόπουλος. Λέγκας. Ωραία η πάσα του. Ο Στόικας ωστόσο θα κοπεί. Καραμπατζής. Αποφασίζει να πάει προς τα μέσα. Δεν θα πάρει κάτι. Λέγκας από τα δεξιά βλέπει έξω τον Ιφαντίδη, τον τροφοδοτεί, θα εκτελέσει εκείνος, δεν θα βρει στόχο, στο εκαστο επιθετικό rebound κλείνεται αμέσως από 3, που κάνει τη ζωή δύσκολη εκεί ο Καραμπέτσας. Έχουμε τζάμπολ και κατοχή για τους Ροζ. 6-22 ακόμα στο χρονόμετρο, το σκορ παραμένει στο 50-35 με τους Westside να δείχνουν να δυσκολεύονται να ρίξουν κάπως τη διαφορά και την Κλειό σε αυτή τη φάση να ελέγχει το μάτς. Καραμπέτσας θα το πάρει, αστοχή. Ωραία πάσα του Αμπατζή, θα την κάνει ασίστ ο Παπαδάκης, 52-35. Τόλο, αυξάνεται η διαφορά, η οποία τώρα έχει φτάσει στο συν 17. Λεγκάς, Αδελφόπουλος, με τη βοήθεια του ταμπλό δεν θα τα καταφέρει, πήγε να γυρίσει εκεί. Η μπάλα κατάληγε εκτός. Μπελεφάκη στο μάτς, Στόικας στον πάγκο, ενώ για τους Ρος θα περάσει ο Πασχάλης όπως και ο Χόρτης. Λεγκάς, Φαντίδης. Στα μέσα δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Θα καταλήξει το καλάθι, ωστόσο
θα πάρει τις δύο βολές. Τρίτο φάουλ για τον Τσιόλο. Πέμπτο ομαδικό για την Κλειό. Έξω η πρώτη βολή. Θα μπει η δεύτερη. 52-36. Αμπατζής. Για δευτερόλεπτα τώρα. Φαντίδη στέκεται και εκτελεί αμέσως για τρεις. Δεν θα βρει στόχο. Αμπατζής δεν δείχνει να βιάζεται, περιμένει τους συμπαίκτες του. Τσιόλος, Παπαδάκης, ζητάει ξανά ο Τσιόλος. Κρατάει ο Παπαδάκης, ο οποίος πιέζεται αρκετά από τον Αδελφόπουλο. Τσιόλος, Παπαδάκης, Αμπατζής, πάει πάνω το Αδελφόπουλος. Η πάσα καταλήγει στα χέρια του Μπελεχάκη. Πάνω του ο Φόρτης. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Λέγκα. 2.45 ακόμα για το φινάλε. Μπελεχάκης παίρνει εκεί ανάμεσα στο Μπούγιο. Θα γίνει το φάουλ. Είναι βολές για τον παίχτη των Westside. Έξω η πρώτη. Βγήκε και βγήκε. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Παπαδάκης. Τσιόλος. Αφήνει τον Αμπατζή. Μενσάουι τώρα. Αναλαμβάνει το μαρκαρισμά του Χόρτης. Πάει προς τα μέσα. Απλωμένα χέρια πάνω στο δικό του χέρι και αυτό σημαίνει φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους Westside. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Χόρτης. Για να αλλάζει το 52-36. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Βολώνης. Περνάει εδώ κέντρο Μπελεχάκης. Λέγκας. Μπελεχάκης θα πάρει το τρίποντο. Ριμπάουντ από τον Πασχάλη. Πίεση ψηλά τώρα από τους φιλοξενούμενους. Αμπατζής. Άρα λίγο το να γίνει το λάθος και όλο συγκράτησε. Παπαδάκης. Χόρτης. Φάουλ από τον Αδελφόπουλο. Τέταρτο ομαδικό για τους Westside. 1.49 ακόμα για την λήξη. Και η Κλειό, όπως όλα δείχνουν, θα είναι αυτή που θα ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης της στη Summer Development League. Με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο η Κλειό έθεσε τις βάσεις για να έρθει αυτή η νίκη. Θα γίνει το λάθος τώρα. Τσιόλος. Πάσα πίσω από την πλάτη, δεν πέρασε τελικά για τον Παπαδάκη. Χόρτης, 3 δευτερόλεπτα. Και 16 ακόμα διαδικαστικού χαρακτήρα αυτές οι τελευταίες φάσεις. Λέγκας. Νέο λάθος τώρα από τους Westside. Τσιόλος φτάνει μέχρι το τέλος. 54-36.
και αυτή η ευκαιρία. Τον φιλοξενούμενο Γκολόνης μπόρεσε να συγκρατήσει εντός παρκέ την μπάλα. Μπελεχάκης αστέκει στο τρίποντο. Μισό λεπτό ακόμα στην αναμέτρηση. Αμπατζή στέκεται και εκτελεί για τρεις και θα τον βάλει. 58-36 με την τρίποντη εκτέλεση του Αμπατζή. Και αυτό νομίζω θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Μενσάουι, Αδελφόπουλος, θα κάνουν επίσης κανονικά η Westside. Σηκώνει το Μενσάουι, θα εστοχίσει. 58-38. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Νίκη λοιπόν για την Κλειό, η οποία ξεκινάει θετικά τις υποχρεώσεις της στη Summer Development League. Θα πάρει την πρώτη της νίκη κόντρα στους Westside, οι οποίοι θα ιτηθούν. Αυτά λοιπόν εδώ από το Χριστό του Αγίου Νικολάου. Κλειό, Westside, 58-38.